Εκατοντάδες πατρινοί απάντησαν σε έρευνα της DataRC για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος και σε ερωτήματα για τα προβλήματα της πόλης αλλά και την ανάπτυξή της. Ως πρώτο σημαντικότερο, καταγράφεται με μικρή διαφορά από το δεύτερο η κακή κατάσταση των δρόμων της Πάτρας. Δεύτερο σημαντικότερο είναι η έλλειψη καθαριότητας και η προβληματική αποκομιδή των απορριμμάτων. Το γεγονός ότι διαμαρτύρονται για το ζήτημα της διαχείρισης του αυτοκινήτου δεν είναι υπερβολή. Στις συνοικίες ως επί το πλείστον ο κόσμος παρατηρεί, μάλλον βασανίζεται από το ότι δεν έχει που να βάλει το αυτοκίνητό του. Δεν έχει απαντήσει πολύ στο ζήτημα αυτό, ούτε στο κέντρο, ούτε περιφερειακά, γιατί κυκλοφοριακό δεν είναι μόνο το πρόβλημα που δημιουργείται στην Αράτου ή στη Μεζόνος. Παρατήρησαν επίσης οι πολίτες και δεν υπερβάλλουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου είναι βομβαρδισμένο, δηλαδή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Κανακάρι, μίνι περιμετρική, παραλιακή ζώνη, νότιο πάρκο, φυσικό αέριο και δίκτυο 5ης γενιάς 5G ήταν μεταξύ των θεμάτων του ερωτηματολογίου προς τους πατρινούς. Θετική είναι οι πατρινοί στην υπόθεση του φυσικού αερίου, έχουν ακούσει για το φυσικό αέριο και γνωρίζουν με φθηνή ενέργεια, ξέρουν ότι έχει προχωρήσει σε άλλα μέρη της χώρας και θέλουν να συνδεθεί η πόλη το συντομότερο με αυτήν. Θετική είναι επίσης με τις νέες τεχνολογίες, το δίκτυο 5G. Το 90% των δημοτών της Πάτρας ανέφερε τουλάχιστον ένα πρόβλημα στη συνοικία του και το 9,4% δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το 70,1% ανέφερε τουλάχιστον δύο προβλήματα, ενώ το 37,7% ανέφερε τρία προβλήματα. Σε όλα αυτά θα έλεγα ότι ανοιχνεύσα μια πολύ θετική άβρα εκ μέρους των δημοτών. Εμείς σαν εφημερίδα, παράλληλα με τους δημοσκόπους και τις αναλύσεις τους, ερμηνεύσαμε τις απαντήσεις σε μια διάθεση των πατρινών να δουν κάτι θετικό στην πόλη. Η Νέα Κανακάρη, ένα έργο, ήταν κάτι θετικό στην πόλη και οι πατρινοί την αξιολογούν πολύ θετικά. Το δείγμα της έρευνας της DataRC αφορά σε 449 δημότες της Πάτρας, άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω, ενώ πραγματοποιήθηκε στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά καποδιστριακούς δήμους.